Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της επικαιρότητας, στην πανδημία, να δούμε τα νεότερα. Σήμερα στην ενημέρωση του Υπουργείου, ο κύριος Κικίλιας τοποθετήθηκε σε δραματικούς τόνους. Θα συνδεθούμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ και βέβαια τα κρούσματα, τα στοιχεία της ημέρας. Δέσποινα. Σήμερα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ 2.633 νέα κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Εκτοξεύτηκαν στους 479 οι διασωληνωμένοι στη χώρα και 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Η Αττική για μια ακόμη φορά είναι πρωταθλήτρια κρούσματων με 1.322 μολύνσεις. Το κέντρο της Αθήνας τα περισσότερα κρούσματα που είχαμε 332. Ακολουθεί όμως η Θεσσαλονίκη με 283 κρούσματα. Ο Υπουργός Υγείας έκρουσε τον κόδωνα. Εξήγησε ότι αυτή την ώρα οδηγούν την πανδημία ηλικίες από 20 μέχρι 50 ετών. Mm-hmm. Οι παραγωγικές ηλικίες που βγαίνουν έξω από το σπίτι και δουλεύουν. Και γι' αυτό παρακάλεσε για μια ακόμη φορά να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Μάλιστα, εδώ στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών ήταν μαζί του και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής. Από κοινού έκαναν έκκληση στους ιδιώτες γιατρούς να μπουν στη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις για το πόσοι γιατροί τελικά θα μπουν στο ΕΣΥ. Λοιπόν. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν συνεδρίαση οι επιδημιολόγοι. Όπως κάθε φορά, είδαν αναλυτικά το χάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, τρεις ακόμα περιοχές μπαίνουν στα μέτρα που έχουν περιοχές με βαθύ κόκκινο. Αυτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής, είναι ο Δήμος Ιωαννίνων και ένας Δήμος της Σέρες, ο Δήμος Βυσσαλτίας, καθώς έχει αυξημένα κρούσματα τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να σου πω ότι μας έλεγαν χαρακτηριστικά και να κλείσουμε με αυτό, ότι αυτό που περιμένουν είναι η συνεδρίαση της Παρασκευής να είναι η δυσκολότερη, μία από τις δυσκολότερες που έχουμε ζήσει σε όλη την πανδημία, που θα είναι όλη η ολομέλεια της Επιτροπής. Νέα μέτρα θα πέσουν στο τραπέζι, ιδιαιτέρως για την Αττική Νίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να συζητηθεί είναι περαιτέρω απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Αττική, πριν τις 9 δηλαδή να πρέπει να επιστρέφουμε όλοι στο σπίτι μας. Για να δούμε, η Παρασκευή φέρνει εξελίξεις όπως όλα δείχνουν. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη για το εκτενές ρεπορτάζ.